Συναντήθηκα σήμερα με τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, εν ώψη τη έκτακτη συνόδου αύριο του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Μεταναστευτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί το νέο Σύμφωνο Μετανάστευση και Ασύλου, το οποίο είναι απαραίτητο πλέον να προχωρήσει και να συμφωνηθεί. Ένα σύμφωνο που πρέπει να πετύχει δύο στόχου για την Ελλάδα. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και το Action Plan αύριο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει αρκετά κρίσιμα θέματα στα οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη σωστή εφαρμογή στο οποίο έχει δουλέψει προσωπικά ο κύριος Χινά τη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Και δεύτερον, στη δημιουργία ενό υποχρεωτικού μηχανισμού για την παροχή αλληλεγγύη στα κράτη πρώτη υποδοχή. Επίση, ευχαρίστησα τον κύριο Σχοινά για την ουσιώδη συμβολή του για την έγκαιρη έγκριση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Μετανάστευση για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο συνολικού ύψου 1,9 δισεκατομμύριων ευρώ κονδυλίων που επιτρέπουν στη χώρα μα να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα υποδοχή ασύλου και ένταξη χωρί αρνητικέ επιπτώσει στην ελληνική οικονομία, αντιμετωπίζοντα λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο μα βασάνισε για πολλά χρόνια.